Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη Κυριακή κερδίσαμε το στοίχημα της μαζικής συμμετοχής. Έγινε μια γιορτή της δημοκρατίας, όπου η κοινωνία στέλνει ένα μήνυμα ότι θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό, δυνατό, ένα ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας που θα αποτελεί την πολιτική στέγη για όλους τους πολίτες από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου, το εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινείται σε τεντωμένο σκηνή. Με τα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα να βασανίζουν στελέχη, μέλη και ψηφοφόρους. Όλοι νομίζω μέχρι τώρα έχουν δείξει επαρκώς ότι ο καθένας φέρει και πλούτο στο κόμμα και νομίζω και την επόμενη μέρα όλοι μαζί πρέπει να πορευτούμε. Οι δύο διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα επιχειρούν να περιορίσουν την ένταση, με τον Στέφανο Κασελάκη να κυκλοφορεί νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Πώς ξεκίνησαν όλα» και την Έφη Αχτσιόγλου να αφιερώνει τη μέρα στην οικογένεια. Είμαι αισιόδοξη, νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Εντάξει, όπως και να έχει, η σημασία έχει να είναι η παράταξη δυνατή και την άλλη μέρα να είμαστε αποτελεσματικοί. Την περασμένη Κυριακή γίνατε η φωνή αυτού του τόπου. Αυτή την Κυριακή ελάτε να γίνουμε το μετά αυτού του τόπου. Ξημερώνει. Στο δίλημα Κασελάκης ή Αχτσιόγλου, η Κρήτη φαίνεται πως τάσεται υπέρ του πρώτου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους εν ενεργεία βουλευτές, αφού τόσο ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, όσο και ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, έχουν δημόσια ανακοινώσει τη στήριξή τους στον υποψήφιο πρόεδρο. Τα πάντα είναι πιθανά. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και στην εκλογή, σε εκλογή της Νέας Δημοκρατίας και σε εκλογή του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά, η απόσταση είναι από τον άλλον είναι μικρή, τα πάντα είναι ανοιχτά και αύριο το βράδυ θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Οι κάλπες την Κυριακή θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ψήφισαν στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά και τα 40.000 παλιά μέλη, γεγονός που σημαίνει πως οι έχοντες δικαίωμα ψήφου υπολογίζονται στις 190.000. Πιστεύω ότι θα είναι εξίσου μεγάλη προσέλευση, παρότι είναι πια λιγότεροι υποψήφοι και λίγο πολύ, πολλοί θα θεωρούν ότι ίσως το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Για μένα δεν έχει κριθεί τίποτα. Το στίχημα πάντως σε αυτή την εκλογική διαδικασία δεν είναι μόνο η προσέλευση των ψηφοφόρων, αλλά κυρίως η επόμενη μέρα, με τους πάντες να ξορκίζουν την τοξικότητα και το διχασμό. Εγώ περιμένω ότι όποιος και αν εκλεγεί θα παίξει με επάρκεια το ρόλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ρόλο του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μονόδρομος για την αριστερά, είναι μονόδρομος για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μονόδρομος για την κοινωνία μας, ο ΣΥΡΙΖΑ να πολεμήσει για να σώσει την κοινωνία από αυτή τη λέλαπα. Έχουμε μία εντολή από την κοινωνία να ανασυγκροθούμε τάχιστα και να αποτελέσουμε την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στη χώρα, την προοδευτική κυβερνητική πρόταση, μια σύγχρονη κυβερνώσα πατριωτική αριστερά απέναντι σε μία δεξιά νεοφιλελεύθερη, ακραία και επικίνδυνη.